Φίλοι μου, σε ένα ακόμη βίντεο μας τώρα, θα σας δείξω σήμερα πως μπορείτε να σφίξετε το τιμόνι. Έχουμε εδώ ένα κρασάλπα, αλλά είναι πάρα πολλά μηχανάκια τα ίδια. Το Άφρικα παράδειγμα είναι εντελώς ίδιο και άλλα της Honda και άλλα μηχανάκια. Στο συγκεκριμένο το manual παράδειγμα λέει ότι κάθε 25.000 χιλιόμετρα θέλει σφίξιμο το τιμόνι και κάθε 50.000 χιλιόμετρα αλλαγή τα ρουλεμάν πάνω κάτω. Άπαξ αλλάξετε το ρουλεμάν, ύστερα από 1.000-1.500 χιλιόμετρα θέλει οπωσδήποτε ένα σφίξιμο, γιατί πατάνε και έρχονται σε θέση τους και παίρνουν κενά. Για να ελέγξουμε τον τζόγο, φίλοι μας, όταν ένα μηχανή είναι στο κεντρικό σταν με σηκωμένο τον τροχό, κοιτάξτε τι κάνω, προσπαθώ να δω να κουνήσω τον μπροστινό προς πίσω για να δω αν έχει τζόγο. Το συγκεκριμένο δεν έχει, θα άκουγα και τον ήχο, αλλά θα κινούνταν και μπρος πίσω. Τι θα κάνουμε τώρα, πώς θα γίνει το σφίξιμο? Προσέξτε να δείτε. Ή θα έχουμε στο κεντρικό σταν τη μηχανή ή στο πλαϊνό. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει είναι, παράδειγμα τώρα που είναι στο πλαϊνό, κοιτάξτε, κάνοντας τη έτσι, να σηκώνει το τροχό στον αέρα για να μπορούμε να, βλέπετε, κοιτάξτε, να έχω το τιμόνι ελεύθερο για να ελέγχω αν είναι σφιχτό ή σωστό. Το βλέπετε. Αυτό μπορεί να γίνει και με το διπλό σταν. Αν δεν έχετε διπλό σταν, εγώ σας δείχνω με το απλό. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα το σφίξουμε όλο αυτό. Φίλοι μου, πρέπει το τιμόνι να είναι ελεύθερο. Τι θα χρειαστούμε τώρα? Έχω εδώ κάποια εργαλεία. Το συγκεκριμένο μηχανάκι θέλει, και το Άφρικα και άλλα πολλά, θέλει ένα τέτοιο τριαντάρι, γιατί δεν μπαίνουν πολλά εκεί μέσα κλειδιά, για να μπορέσουμε να ξεσφίξουμε, ορίστε, την ασφάλεια που έχει σαν κεντρικό παξιμάδι. Ωραία. Την ξεσφίξαμε. Το βλέπετε. Τώρα, φίλοι μου, από κάτω, για να σφίξουμε, αυτό είναι το παξιμάδι που έχει τις εγκοπές. Ή θα χρησιμοποιήσουμε κάτι τέτοιο, ή αν δεν βολεύει, μπορούμε με κατσαβίδι και κλειδί και σφυρί, συγγνώμη, βλέπετε, ορίστε, χτυπώντας το λαφρά να το σφίξω. Στο συγκεκριμένο όμως βολεύει και πολύ αυτό εδώ το εργαλείο. Για να δούμε. Έτσι σφίγγει, αλλιώς ξεσφίγγει. Λοιπόν, αυτό τώρα, επειδή έχει αλλαγμένο ρουλεμάν πριν 1.500 χιλιόμετρα, βλέπω ότι πήρε λίγο τζόγο. Για να το έσφιξα περίπου μισή στροφή, για να σηκώσω το μηχανάκι στον αέρα, να δούμε αν το τιμόνι είναι σφιχτό. Το κουνάω και βλέπω ότι είναι σωστό. Άρα, με αυτή τη μισή στροφή, τόσο θα παίζετε, μην νομίζετε, μισή. Πολύ σπάνια να χρειαστεί λίγο παραπάνω. Το έσφιξε λοιπόν και πάω να ξανασφίξω την κεντρική ασφάλεια. Ξαναλέω, κάθε 25.000 χιλιόμετρα λέει κατασκευαστή σφίξιμο, κάθε 50 λέει αλλαγή. Τρανσάλπ και Άφρικα και πάρα πολλά μηχανάκια. Λοιπόν, ωραία, ένα τελικό έλεγχο, ξανασηκώνω το μηχανάκι, βλέπετε, με το πλαϊνό σταν στον αέρα και βλέπω αν είναι εντελώς ελεύθερο, μην τυχόν το έχω σφίξει πολύ. Από ό,τι βλέπω είμαστε μια χαρά. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία με την οποία σφίγγουμε το τιμόνι.